Είναι απέναντί μου η Μαριάννα, γιατί ξεκινάω από τις κυρίες, και ο Γρηγόρης του Μασάτος. Μαριάννα του Μασάτου, Γρηγόρης Μασάτος. Είναι αδέρφια πραγματικά. Τρία χρόνια μεγαλύτερος ο κύριος Γρηγόρης από την κυρία Μαριάννα. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γρηγόρη μου, πρώτη φορά που τα λέμε εμείς. Γεια σου, αγαπημένη μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήταν. Να είσαι καλά. Καλώς λοιπόν, τώρα θα σας υποδέχομαι εγώ, θα σας παρέσω που έχω έρθει. Σωστά, βέβαια. Σαν το σπίτι σου. Έτσι. Τι το ξέρετε, τι είχες αδερφό. Και τόσο ωραίο αδερφό θέλω να καταγγείλω. Αυτό δεν το ξέρεις εσύ. Ευχαριστώ. Ότι είναι παντρεμένος επίσης, δεν ξέρω. Μοιάζεται. Μοιάζουμε, ναι. Και πες μου λίγο, ρε Γρηγόρη, γιατί θα μιλήσουμε λίγο πρώτα για τη Μαριάννα για να φτάσουμε μετά σε εσένα. Πριν από τις τελευταίες μέρες, σε βλέπουμε και στη Βέρα στο δεξί. Ναι. Να πούμε ότι η ιδιότητά σου ποια είναι. Είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός και χορευτής. Δεν είμαι χορευτής, είναι η γυναίκα μου χορεύτρια. Ναι. Και έχουμε σχολή χορού μαζί. Αχα. Και πολλές φορές τη βοηθάω στα μαθήματα, κρατάω τα μαθήματα ενηλίκων και κάνω και μαθήματα πιλάτες. Αχα. Τα οποία έχω αναλάβει εγώ. Από ό,τι ξέρω, έτσι. Δύο αδέρφια που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά και να είναι ηθοποιοί. Φρικάρετε ποτέ στη ζωή σας πάρα πολύ να μην μπορεί να βοηθήσει τον άλλον ή τελικά είναι πολύ καλό? Ευτυχία είναι. Ευτυχία. Τι να έχει τέτοια αδερφή τώρα τραβάει. Αυτή είναι αλήθεια και εγώ δεν το ήθελα. Να λένε τη αδερφή του Γρηγόρη. Μεγάλη υπόθεση. Και σαν κορίτσι πώς ήταν, τρέλα, ε. Σαν κορίτσι ήταν. Ήταν πάντα ζωηρή. Αγόρι. Σαν κορίτσι ήταν. Όχι, δεν αγόρι, δεν αγόρι. Δεν αγόρι. Έχει μια ψυχούλα τέτοια που. Αλλά. Φιλότιμο παιδί, πάρα πολύ φιλότιμο παιδί. Έξυπνο. Κάπου στα 18 κατάλαβα ότι πρόκειται. Τα δικά μου 18. Περί ταλέντου. Όχι ταλέντου, περί αστεριού. Αστεριού, ναι. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ποιος ρίχνει, επειδή λέω σαν μεγαλύτερο σε ρίχνει πρώτα το μπαλάκι ότι θα γίνει ηθοποιός? Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Αντίθετα, η Μαριάννα από μικρό παιδί ξεκίνησε με αυτή την ιδέα. Δηλαδή είπε, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Εγώ στο Λύκειο. Και η αλήθεια είναι ότι τα κοριτσάκια το έχουν λίγο. Εγώ το έκανα, μου ήρθε ξαφνικά. Τελείως ξαφνικά. Αφού είχε ξεκινήσει η Μαριάννα. Ναι, η Μαριάννα ήταν στο Κουν τότε, στη σχολή. Και ξαφνικά ξύπνησα και εγώ και αποφάσισα και πήγα στη ΒΕΑ και εγώ. Για να ρωτήσω λίγο εδώ, γιατί δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Ο Γρηγόρης λοιπόν μου λέει το χαρτί μου, δούλεψε με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Ναι. Στην τηλεόραση συνεργάστηκε με τον Μανούσο Μανουσάκη στο τμήμα Ηθών και μετά στου Ψήθυρου Καρδιά. Ναι. Και δούλεψε πολλά χρόνια στην Κύπρο. Ναι, δούλεψα μάλιστα 4 χρόνια με τον Γιάννη Βόγκλη κάτω, είχαμε κατέβει. Το 1995 γνωρίζεσαι με τη γυναίκα σου την Τατιάνα Μπάμπνικα. Μπάμπκινα. Μπάμπκινα, συγγνώμη, ναι, που ήταν πρωταθλήτρια στο χορό. Από τότε είναι μαζί και. Είσαστε παντρεμένοι πολλά χρόνια. Έχει πάρει τη σχολή χορού. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό να και δεν βαριέσαι ποτέ με ένα τοξότη. Πολύ σημαντικό για τη ζωή αυτό, ναι, έτσι. Γιατί βαριά δεν τη λες. Είμαστε για τα πανηγύρια. Μου λέει ο Μανώλης ότι έχει κήπο και καλλιεργείς και λαχανικά και τέτοια και προσέχεις και δεν τρως και κρέας. Κρέας και ψάρι δεν τρώω χρόνια από πεποίθηση περισσότερο πνευματικής φύσης και όχι για υγεία. Και τα λαχανικά όντως είναι μια σχολή που μου αρέσει πάρα πολύ. Μαριάννα, εσύ τον αδερφό σου που τον είδαμε και στη Βέρα στα δεξί, τον θαυμάζεις, τον αγαπάς, πες μου τα συναισθήματά σου. Αυτό το πρόβλημα του θαυμασμού και της αγάπης έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ο Γρηγόρης έκανε σκολικοειδίτιδα στα 9 του χρόνια ή στα 11, δεν θυμάμαι. Όταν έφτασε 11 χρονών, κάθε βράδυ σχεδόν, αν όχι κάθε βράδυ, βράδυ παραβράδυ, τους τράβαγα να με πάνε στο νοσοκομείο ότι έχω σκολικοειδίτιδα. Διότι αφού ο Γρηγόρης την έβγαλε στα 11, εγώ πότε θα την έβγαζα? Στα 11. Ο Γρηγόρης φόρεσε γυαλιά γιατί είχε υπερμετροπία. Πήγαινα στο σπίτι, ότι δεν έβλεπα. Μια χαρά, 100% βλέπω. Όχι, να με πάνε να μου βάλουν γυαλιά. Και η Μαριάννα με αγαπάει πραγματικά. Το να έχεις μια σταθερή αξία στη ζωή σου που να τη φέρεις από παιδική ηλικία, δηλαδή πρώτο που θυμάσαι τον εαυτό σου, είναι πολύ σημαντικό. Δεν χάνεται ποτέ η οικογένεια. Συμφωνώ. Και παίξει πόσα επεισόδια ακόμα? 4-5 επεισόδια. 4-5 επεισόδια. Ρόλος, ναι. Μάλιστα. Το ρόλο του κακού κάνει. Ναι, είναι ο ρόλος του κακού, ενός ας το πούμε ενδυνάμει δολοφόνου. Ενδυνάμει δολοφόνου. Μάλιστα. Μαριάννα, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, όχι, μετά τη Βέρα? Δηλαδή είναι η καθημερινότητά σου η Βέρα, ναι, έτσι. Δεν είναι, είναι πιο πολλές ώρες η Μερεγκίνα παρά Μαριάννα, έτσι. Απλά δεν θέλω να το σκέφτομαι ακόμα, γιατί όταν το σκέφτομαι μελαγχολώ πολύ. Είναι ένα κομμάτι δικό μου πολύ. Είναι ένας ρόλος που τον έχω όχι αγαπήσει, λατρέψει. Είναι ο πιο αγαπημένος μου ρόλος. Είναι ένα πλάσμα για μένα υπαρκτό η Ρεγκίνη. Θα ξαναέπαιρες καθημερινό? Αν το υπέγραφαν η Έλληνα και ο Γιώργος, χωρίς να διαβάσει το σενάριο. Ξέρουμε αν θα κάνει η Έλληνα και ο Γιώργος του χρόνου άλλο καινούριο εδώ στο Μέγκα? Δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες. Εσύ ξέρεις. Μπορεί και να ξέρω. Αλλά δεν λες. Πάντως, εγώ έχω να σας πω έτσι, στην επαφή αυτές τις μέρες που είχαμε αυτό το συνεργείο και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
από τους συναδέλφους ηθοποιούς μέχρι τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά σαν συνεργείο είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν γίνονται τυχαία οι σπουδαίες δουλειές. Εγώ έχω μάθει πάντως ότι θα έχει συγκλονιστικό φινάλε, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, εντάξει. Mm-hmm. Ότι θα έχει συγκλονιστικό φινάλε και ότι άνθρωποι που δεν βλέπανε τη Βέρα τώρα, επειδή έχουν γίνει έτσι εξελίξεις που πηγαίνουν προς το τέλος και είναι όλες πολύ δυνατές, έχουν καθίσει και το παρακολουθούν από τώρα. Νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε το φινάλε που μας αξίζει. Μπράβο. Δηλαδή μια σειρά που πήγε τόσο καλά θα έχει το τέλειο φινάλε. Και κανείς δεν μπορεί να υποψιαστεί ποιο θα είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.